ευχαριστήσουμε για τη σημερινή μας παρουσία στην επίσημη γιορτή ποδοσφαίρου της Δράμας και στην κοπή της καθιερωμένης Βασιλόπιτας και να καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, τον κύριο Γιώργο Χατζησαρόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό στο ξεκίνημα της εκδήλωσης. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δράμας, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε Δράμας, εκπρόσωποι των Δήμων, κύριε Δήμαρχε Δοξάκου, όλα τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία μας τίμησαν σήμερα να μην αδικήσω κάποιον, έχουμε και το μήνυμα ότι έρχεται σε λίγο και ο βουλευτής Δράμας ο Αναστάσιος Νικολαίδης, διαιτητές, προπονητές, ποδοσφαιριστές, αλλά στο τέλος θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την παρουσία. Σχεδόν νομίζω ότι είναι όλοι εδώ οι φίλοι μου και οι συνάδελφοί μου, παράγοντες, οι ήρωες όλης αυτής της δύναμης που αντλούμε εμείς για να διοικήσουμε. Εύχομαι σε εσάς κυρίως χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Το 2024 εύχομαι να μας βρει και να συνεχίσει να είμαστε όλοι υγιείς. Θα ήθελα να ευχηθώ στους νεοεκλεγητές, τους δημάρχους ή και τον αντιπεριφερειάρχη μας καλή θητεία. Το 2024 ξεκίνησαν και αυτοί οι άνθρωποι. Τα σώματα ασφαλείας που είναι συνέχεια δίπλα μας, πάντα κοντά μας, εύχομαι υγεία και σε αυτούς να είναι γεροί, να τους βοηθάει ο Θεός, να ζητήσουμε όλη τη βοήθεια του Θεού για να πάνε όλα τα πράγματα όπως εμείς θέλουμε και να το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να μας ενώνει, να μας έχει συγκεντρωμένους και τον χρόνο όλους εδώ με υγεία. Και όλοι αυτοί που θα τιμηθούν σήμερα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είναι αγωνιστές, είναι ήρωες με αυτό που προσφέρουν και θα ήθελα να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό ο Θεός να τους δίνει δύναμη για να καταφέρουν αυτό που έχουν πετύχει και να συνεχίζουν το στόχο τους να τον έχουν πάντα μπροστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πραγματικά η χαρά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, διότι πέρυσι δεν μπόρεσα να έρθω που με καλέσατε, κύριε Πρόεδρε, αλλά φέτος μου δίνεται η ευκαιρία να είμαι εδώ μαζί σας και να σας ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου τα χρόνια πολλά, την καλή χρονιά, την ευλογημένη χρονιά. Άκουγα προχθές στους αγώνες του Στίβου τον Δραμινό, τον κύριο Δουβαλίδη, που επαναλάμβανε και έλεγε «Να είναι ευλογημένο, να είναι ευλογημένο» και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η φράση την οποία έλεγε που είναι στα εμπόδια νομίζω, στα 110 μέτρα. Κωνσταντίνος Αυγουρίδης, ναι. Λοιπόν, και χάρηκα πάρα πολύ και συγκινήθηκε και συγκινηθήκαμε κι εμείς. Να πω ότι είμαι χαρούμενος γιατί καταρχάς αγαπάω το ποδόσφαιρο. Και τώρα δεν μπορώ μάλλον, αλλά έπαιζα ποδόσφαιρο και στην κατασκήνωση τα παιδιά με φωνάζανε «Πάπα μέσα». Να το ξέρετε. Και το δεύτερο θέλω να σας πω είναι ότι έχω την εντύπωση ότι η μπάλα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα ήρθε από έναν υπουργό της Πάτρας, Μάξιμος το εγότανε, και ο γιος του την πήγε για πρώτη φορά στην Αθήνα, στη Ριζάριο σχολή. Είναι κάτω από τον Ευαγγελισμό, εκεί που είναι ο Άγιος Γεώργιος, αν έχετε υπόψη σας, κοντά στο Πολεμικό Μουσείο. Και έγινε τότε μια μικρή επανάσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο του σχολείου δεν θέλανε την μπάλα που ήρθε στο σχολείο και παίζαν τα παιδιά. Και διευθυντής του σχολείου ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος πήγε παρακαλώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και παρακάλεσε τους συμβούλους εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αφήσουν τα παιδιά, γιατί λέει τι είναι η μπάλα, είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι και τα παιδιά παίζουν και χαίρονται. Και μάλιστα είπε την περίφημη φράση ότι ο αθλητισμός είναι η θρησκεία της νεολαίας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πάσαν τη γήν εξήλθεν ο Θόγος σου, ως δεξαμένην το λόγο σου, διού Θεό πρεπώσε δογμάτισας την φύση των όγκων εκράνωσας.
τα των ανθρώπων ήθηκα τε κόσμησας, βασίλειον ιεράδεσμα πατερώσιε, Χριστό τον Θεόν ηγέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός, έδε το μέγα έλεος, σου διομηθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη μου, Δωροθέου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων πνευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των μελών της ενώσεως προσφαιρικών σωματείων νομογράμμας των κατονικίων αυτών, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, των προπονητών, των διαιτητών, των φροντιστών και πάντων των συντελούντων συγκαταθέων επίδοσης αυτών μετά των ποδοσφαιριστών αυτών, υγείας, σωτηρίας, αιτίας, βοηθείας, υπεραυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέημον τη φυλάνθρωπο προς Θεός πάρτης και στην δόξα να τρέχουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύχια και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμενη, Κύριε ο Θεός ημών ο καιρός και χρόνος εν τη δία εξουσία θέμενος και της ζωήν ημών της κύρας σου διακρατών, επάπουσον ημών δεωμένος εν τη ευσήμω ημέρα τάφτη και ευλόγησον τα δώρα τάφτα τα προσφερόμενα εις δόξα σύν και τιμήν του Αναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρο εξ ουρανού Αγίους και κατάπτυσον επ' ημάς. Δούστε τα δώρα τάφτα ευθερπίσαντας και τους εξαθών μεταλαμβάνοντας τα σουρανίους δωρεά σου, ότι επί σύν πήκαμεν το ζώντι Θεώρης τους αιώνας. Ευλόγησον τα συσόδους και εξόδους ημών, λίθεν να καθείς την ζωή ημών και κατέθυνα τα βήματα εγώ προς εργασία των θείων σου εντολών. Ότι ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείς των αγράμμους του Υπηρός, του Αγίας Πατρός του Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,